Η ποινική αντιμετώπιση σήμερα από το δικαστήριο της Χρυσής Αυγής πρέπει να συνοδευτεί με την απόδοση των ανώτατων ποινών. Οι Ναζί πρέπει να πάνε φυλακή. Δεν υπάρχει κανένα ελαφρυντικό για την απροκάλυπτη δράση την οποία ανέπτυξαν όλο το προηγούμενο διάστημα, σαφώς σε ένα πολιτικό κλίμα και σε ένα πολιτικό έδαφος, στο οποίο ευνοήθηκαν, γιατί ευνοήθηκαν και από στάσεις ανοχής απέναντι στους ναζιστές. Να θυμίσουμε τις επισκέψεις του Κασιδιάρη, που ανήκει στη διεύθυνση της εγκληματικής οργάνωσης στο Καστελόριζο μαζί με άλλους βουλευτές άλλων κομμάτων. Να θυμίσουμε τις συζητήσεις περί σοβαρής Χρυσής Αυγής που γινόταν πριν από κάποια χρόνια, πριν τη δολοφονία Φίσα. Και φυσικά να μην ξεχάσουμε ότι όπως και οι παππούδες αυτού του ναζιστικού μορφώματος, έτσι και οι απογόνοι τους διαμορφώθηκαν σε ένα σύστημα το οποίο τους στήριξε και το οποίο δεν είναι σίγουρο ότι δεν θα τους αξιοποιήσει στη συνέχεια. Γι' αυτό χρειάζεται επαγρύπνηση, γι' αυτό χρειάζεται απ' τη μια να ολοκληρωθεί αυτή η απόφαση με την απόδοση των ευθυνών, με τους Ναζί στη φυλακή, αλλά και την έκπτωση και την απομόνωση των ναζιστών, γιατί δεν είναι πλέον μόνο η Χρυσή Αυγή, είναι και τα άλλα μορφώματα που έφυγαν όταν είδαν ότι βούλιαζε το καράβι, τα κόμματα Λαγού, Κασιδιάρη ή άλλες διεργασίες που υπάρχουν και τις ξέρετε. Πρέπει λοιπόν να συνοδευτεί αυτή η απόφαση από την απομόνωσή τους από την Ευρωβουλή, από το Περιφερειακό Συμβούλιο, από το Δημοτικό Συμβούλιο της Αθήνας, πράγμα το οποίο ζητήσαμε σήμερα σαν Δημοτική Σύμβουλη του ΚΚΕ, γιατί υπάρχει συνέχεια και πρέπει να υπάρχει επαγρύπνηση. Μάλιστα. Γιατί αυτό που φάνηκε και με τους χιλιάδες των διαδηλωτών σήμερα στο εφετείο, σε μια μεγαλειώδη συγκέντρωση που ο καθένας και η κάθε μια είχε τη δική του συμβολή όλα τα προηγούμενα χρόνια και σήμερα, είναι ότι ο φασισμός δεν θα πεθάνει μόνος, πρέπει να τον τσακίσεις.